Στη σκιά του εγκλήματος στα Τέμπη είναι φανερή η μαζική απόρριψη του επίσημου σκηνικού. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ μιλάνε όλοι για σταθερότητα. Είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Της ακρίβειας, της φτώχειας, των ιδιωτικοποιήσεων, της καταστολής, της συμμετοχής στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Εργαζόμενοι, φτωχά λαϊκά στρώματα και νεολαία, πρέπει να απαλλαγούμε από τους άχρηστους του Μητσοτάκη που έπεσαν πάνω μας με ταξική λύσα. Να πούμε όχι στην ψευτοπροοδευτική απάτη του Τσίπρα, στο δίθεν μικρότερο κακό που οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο. Όποια κι αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, η κατάσταση θα γίνεται ολοένα και πιο σκληρή. Αυτό επιτάσσει η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού, το νέο διεθνές φούντομα της κρίσης. Γι' αυτό είναι αδιέξοδη η πολιτική των ΚΚΕ και Μέρα 25. Γιατί προσανατολίζουν τα πάντα στη Βουλή, υποτάσσονται στο καθεστώς. Το ΚΚΕ, αρνούμενο να απαιτήσει άμεση εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων, ενώ ψήφιζε επιδόματα στους μηχανισμούς καταστολής. Το Μέρα 25 με τον τεχνοκρατικό ψευτορεαλισμό του. Μόνη απάντησή μας να πληρώσουν οι πλούσιοι. Με πραγματική αύξηση μισθών, φορολογία σε κεφάλαιο και κέρδη, μαζικές εθνικοποιήσεις με εργατικό έλεγχο, κόβοντας τη θηλιά της ΕΕ και του ευρώ, του χρέους και των αγορών, του ΝΑΤΟ. Τέτοιες λύσεις θα επιβάλλουμε μόνο με τη δική μας ενότητα, οργάνωση και αγώνα διαρκείας. Οι σύγχρονες χούντες δεν πέφτουν με κάλπες, αλλά με εξεγέρσεις και επαναστάσεις. Με μια κυβέρνηση των εργαζομένων, μέσα από τα δικά μας όργανα και αγώνες. Αναγεννώντας την εναλλακτική του σοσιαλισμού που καμία σχέση δεν έχει με τις σταλινικές δικτατορίες. Ενισχύοντας μια αριστερά επαναστατική, όχι με εκλογικίστικες συγκολήσεις. Αυτή είναι η χρήσιμη επιλογή της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας.